εκδικείται η ιστορία. Η ιστορία, άμα την περιφρονήσεις, εκδικείται. Δηλαδή, άμα μετατρέψεις όλη αυτή την επίπονη, την αιματηρή, την τρομερή διαδικασία μέσα από την οποία χτίστηκε το ελληνικό έθνος, όταν την κάνεις Playmobil, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση, τότε θα σε εκδικηθεί. Τότε θα σε εκδικηθεί και θα το πληρώσεις άσχημα. Δηλαδή, τότε στην πραγματικότητα, εάν εσύ απεικονίζεις τους εθνικούς σου αγώνες με τη σοβαρότητα του Playmobil, τότε θα καταδικαστείς από την ιστορία την ίδια να υποστείς τη τρέχουσα ιστορία ως Playmobil. Δηλαδή θα σε παίξουν οι άλλοι, τα παιδάκια, οι άλλοι, οποιοδήποτε, θα σε παίξει σαν παιχνίδι. Αυτή είναι η εκδίκηση. Βλέπετε ότι δεν είναι τυχαία, αν θέλετε, δεν είναι τυχαία τα όσα ιδεολογικοπολιτικά στείνονται με αφορμή τα 200 χρόνια με αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει σήμερα. Όταν απεμπολείς τον αγώνα σου, τον αγώνα του λαού σου για να γίνεις έθνος κράτος, για να γίνεις κράτος ελεύθερο, ανεξάρτητο, τότε η πραγματικότητα σε τιμωρεί αφαιρώντας σου αυτά τα οποία με τους αγώνες οι προγονείς σου κατέκτησαν. Τόσο απλά. Κύριε Μαργαρίτη, πείτε μου κάτι. Με βάση και τη γνώση, τη βαθύτατη γνώση που έχετε και τη σύγχρονη αλλά και τη παλαιότερη ιστορία. Αλλά ας μείνω στη σύγχρονη. Αισθάνεστε ότι εδώ το ανατολικό ζήτημα, φυσικά με τη μόχλευση των μεγάλων και ισχυρών όπου γης, επέστρεψε από την ανάποδη στην περιοχή μας? Πάντα έτσι ήταν. Ήταν ανάμεσα στον, αν θέλετε, από τότε που τελείωσε η αρχαιότητα ως τις ημέρες μας. Αυτό το πήγαινε ανάμεσα στο μουσουλμανικό και το χριστιανικό κόσμο, εκεί στα περίφημα σύνορα της Ευρώπης, τη Μεσόγειο ή τα Βαλκάνια. Αυτό ήταν πάντα ένα, αν θέλετε, κάτι σαν την αλλαγή του κλίματος, ας πούμε, που στην ιστορία την έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Στη μία παγώνει ο πλανήτης, στην άλλη θερμαίνεται ο πλανήτης κλπ. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ αμφίβολο αν φταίει η σημερινή δραστηριότητα του ανθρώπου γι' αυτό στην ιστορία, δηλαδή. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να γίνεται. Συμβαίνει σε αυτό που γίνεται τώρα, είναι σε μια ευαίσθητη περιοχή. Να σας θυμίσω ότι όλα αυτά που γίνανε στην Ανατολική Μεσόγειο καταρχήν το 1911, το ξύλωμα, το αυθαίρετο ξύλωμα από την Ιταλία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η εισβολή στη Λιβύη του 1911 των Ιταλών, τα όσα ακολούθησαν στα Βαλκάνια αποσταθεροποίησαν τον κόσμο, τον ευρωπαϊκό τότε κόσμο, η Ευρώπη κυριαρχούσε παντού, σε τέτοιο βαθμό ώστε να ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και αυτή η ευρωπαϊκή παντοδυναμία και κυριαρχία να πάει περίπατο στη συνέχεια της ιστορίας. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μια εντυπωσιακή έτσι, φάση αποσταθεροποίησης. Πάντα, αυτό είναι κάτι της ιστορίας το περίεργο, πάντα σε τούτη εδώ την περιοχή, δηλαδή αυτή τη στιγμή, εντάξει, τα Βαλκάνια είναι έτσι που είναι, δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι σε εντυπωσιακή σταθερή κατάσταση, εντυπωσιακά σταθερή κατάσταση, αλλά η Ανατολική Μεσόγειος κυριολεκτικά φλέγεται. Δηλαδή η ρευστότητα πια που επικρατεί εκεί είναι κάτι το εντυπωσιακό. Και δεν είναι τόσο το παιχνίδι δυνάμεων έξω από την περιοχή, είναι όσο ότι πρωταγωνιστούν και δυνάμεις μέσα στην περιοχή, περιφερειακές δυνάμεις, όπως πάντα γινότανε. Έτσι δεν είναι, αν θέλετε, η Τουρκία πρώτα απ' όλα και δευτερευόντως, γιατί εκεί είναι το μεγάλο ερωτηματικό προς τα ποια κατεύθυνση θα στραφεί και τι θα διαλέξει κλπ. Η Αίγυπτος. Και εδώ δημιουργείται κάτι πάνω στο οποίο αρθρώνονται και εμπλέκονται οι πάντες. Από δυνάμεις που επιχειρούν να ξαναγυρίσουν στο παγκόσμιο σκηνικό, όπως η Ρωσία, από δυνάμεις οι οποίες σκέφτονται τον ειρηνικό και το πώς θα αντιμετωπίσουν την Κίνα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ευρωπαϊκές δυνάμεις που αναρωτιούνται γιατί το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο στην ουσία έχει και πάρα πολύ μεγάλες σχέσεις για το τι θα είναι αυτή η Ευρώπη, όχι ενωμένη, αλλά και η ξεχωριστή, η κάθε χώρα ξεχωριστά, δηλαδή τι ρόλο θα παίξει τον αυριανό κόσμο. Εξαρτάται πάρα πολύ από το τι θα γίνει εδώ. Δηλαδή, αν η Ιταλία εξαφανιστεί από την περιοχή, μια περιοχή στην οποία είναι γειτονικό κράτος, έτσι. Αν η Γαλλία εξαφανιστεί, αν κλπ., αυτό σημαίνει πολύ περισσότερα, όχι γιατί, πολύ περισσότερα πράγματα, όχι για τη θέση τους στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά για τη θέση τους στον κόσμο. Και επειδή και οι χώρες αυτές, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία,
βρίσκονται σε αμηχανία, αν θέλετε, για το ποιο είναι το αύριο ή μάλλον η θέση δικιά τους το αύριο, όλα αυτά τα πράγματα αποκτούν μια μεγάλη σημασία και μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία και διαπλάθουν την εικόνα, προοδευτικά διαπλάθουν μια εικόνα η οποία δεν είναι εικόνα της περιοχής, είναι εικόνα ευρύτερων καταστάσεων της Ευρώπης, αν θέλετε, της Ευρώπης, της Μεσογείου, του αραβικού κόσμου, όλα αυτά τα πράγματα παίζουν μαζί. Άρα λέτε ότι είναι γι' αυτό μια... η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή, ναι, και δυστυχώς η χώρα μας βρίσκεται στη μέση ακριβώς όλων αυτών των ζητημάτων. Και κυρίως βρίσκεται στη μέση σε μια κατάσταση μαύρης τρύπας, όπου όλα τα παιχνίδια στην πλάτη του λαού της θα παιχτούν, στην πλάτη της χώρας μας. Κύριε Μαργαρίτη, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, λέτε ότι τα όσα αυτή τη στιγμή βλέπουμε και επικοινωνιακά με υπερπληθωρισμό ειδήσεων και πληροφοριών να συμβαίνουν, είναι μια αντανάκλαση ευρύτερων καταστάσεων. Για να σας ρωτήσω, δεν θεωρείτε, έχοντας μελετήσει και ντριφεί στην ιστορία, τη σύγχρονη και την παλιότερη, ότι εδώ και κάποιες παράμετροι που θεωρούνταν δεδομένες στο παρελθόν έχουν ανατραπεί? Τι εννοώ? Η υπερδύναμη ασχολείται στο εσωτερικό της ποιος θα πληστηριάσει καλύτερα τις ψήφους, ο Bloomberg ή ο Trump. Η Αγγλία αποχωρεί από αυτό που ονομάστηκε Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πραγματικά μοναδική υπερδύναμη σε αυτό το σχήμα μένει η Γαλλία. Κάνω εγώ τώρα μερικές υποθέσεις. Η Αραβική Άνοιξη την έφαγε η Μαρμάγκα. Αποδείχτηκε ότι από πίσω ήταν πολλοί αδελφοί μουσουλμάνοι μοχλευόμενοι. Η Λιβύη διαλύθηκε στα τρία. Λέω έτσι μερικά πράγματα. Το Ισραήλ έχει εσωτερική φαγωμάρα, αλλά μια χαρά προχωρά στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Στη Συρία όλοι ξέρουν τι γίνεται. Στην Τουρκία είχε αναδεχτεί ένας μεγάλος παίκτης, ο Ερντογάν. Παίζει μπάλα και με τους Ρώσους, παίζει μπάλα και με τους Αμερικάνους. Οι Ρώσοι τώρα κατεβαίνουν στη Λιβύη να βοηθήσουν το Χαφτάρ. Η Λιβύη είναι νοτίος της Κρήτης. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, είναι και λίγο διαφορετικό το περιβάλλον, το μοσαϊκό, σε σχέση με παλιότερες αναμπουμπούλες του Ανατολικού Ζητήματος ή όχι? Λίγος πολύ τα ίδια γινόντουσαν. Κοιτάξτε, το Ανατολικό Ζήτημα τον παλιό καιρό λειτουργούσε μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος ήταν σχετικά ταξινομημένος, δηλαδή, ή τουλάχιστον πολύ πιο ταξινομημένος από ότι ο σημερινός κόσμος, έτσι. Δηλαδή το Ανατολικό Ζήτημα πάντα ήταν μέσα σε ανάμεσα συστήματα δυνάμεων τα οποία είχαν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σκηνικό γενικευμένης ρευστότητας, το οποίο έχει και δομικές βάσεις, αν θέλετε. Δηλαδή προσέξτε μια αντίθεση, μια αντίφαση την οποία σπάνια έχουμε ξαναδεί στην ιστορία σε τέτοιο μέγεθος. Η παραγωγή υλικών αγαθών, οτιδήποτε είναι αυτά τα υλικά αγαθά, γίνεται σε ένα τόξο, θα λέγαμε, της Ανατολικής Ασίας, με πρωταγωνίστρια την Κίνα φυσικά, αλλά με ένα τόξο χωρών οι οποίες παράγουν, αυτό πιάνει και τις Φιλιππίνες, πιάνει και την Ινδονησία, πιάνει την Ιαπωνία προπαντός και ούτω καθεξής. Εκείνη η παραγωγή, αν κοιτάξετε τα προϊόντα, ξέρω εγώ, από αυτοκίνητα μέχρι το οτιδήποτε, εκεί φτιάχνονται σε τεράστια, έτσι, πλέον. Το εμπόριο όμως, η κυριαρχία των θαλασσών, δεν ανήκει στις δυνάμεις που παράγουν, αλλά ανήκει ακόμα σε έναν δυτικό στόλο, σε ένα δυτικό σύστημα δυνάμεων, το οποίο είναι γεμάτο αντιθέσεις, αλλά που ακόμα και σήμερα κυριαρχεί στις θάλασσες. Και οι θάλασσες είναι η μεγάλη οδή του εμπορίου, ας πούμε, αυτού του μεγάλου εμπορίου που ζούμε. Αυτό είναι μια θεμελιώδης αντίφαση του κόσμου που προκαλεί μια γενικότερη ρευστότητα. Και πάνω σε αυτό όλα τα υπόλοιπα μπορούν και αναπτύσσονται. Από τα υπόλοιπα το πιο σημαντικό είναι η ανάδειξη περιφερειακών δυνάμεων. Η ανάδειξη περιφερειακών δυνάμεων, δηλαδή δεν, αυτό το πολυπολικός κόσμος που λέμε, δηλαδή δεν έχουμε πια μια ισχυρή δύναμη, όπως φάνηκε ότι θα έχουμε στα 1990, στο τέλος του ψυχρού πολέμου, η οποία θα υπαγορεύει την τάξη του κόσμου. Δοκίμασε να το κάνει και απέτυχε. Αλλά έχουμε την ανάδειξη πολλών πολλών δυνάμεων. Και αυτό ακριβώς το γεγονός καθιστά, να το πω αστείο, να το πω γελίο, να το πω εκτός τόπου και χρόνου, αυτή την επίκληση του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο, για να υπάρχει, για να έχει σημασία, έτσι, γιατί να υπάρχει στα χαρτιά δεν έχει καμιά σημασία. Σωστό. Πρέπει να έχει ένα σταθερό σύστημα από πίσω του. Δηλαδή το δίκαιο υπάρχει για να νομοθετεί σε όφελος αυτού του συστήματος του κυρίαρχου. Δεν μην το κάνει το δίκαιο. Λοιπόν, η ανάδειξη περιφερειακών δυνάμεων
υπαγορεύει, και αυτό στο πετσί μας το καταλαβαίνουμε κάθε μέρα, υπαγορεύει την ανάδειξη νέου τύπου διεθνούς δικαίου. Δηλαδή αυτό το διεθνές δίκαιο που επικαλούμε, ναι, είναι, ναι, το δίκαιο του 1945, αν θέλετε, στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όπου δύο υπερδυνάμεις κανόνιζαν, ας πούμε, ποιο είναι το δίκαιο. Το δίκαιο του 1990, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπαγόρευαν ποιο είναι το δίκαιο του κόσμου. Αλλά άλλαξε ο κόσμος, άλλαξε ταχύτατα ο κόσμος. Άρα... Και τώρα πια το να λες διεθνές δίκαιο, ναι, η Τουρκία σου λέει επίσης διεθνές δίκαιο. Αλλά εννοεί το διεθνές δίκαιο των περιφερειακών δυνάμεων. Άρα λέτε, κύριε Μαργαρίτη, ότι με έναν, ναι, τρόπο, χωρίς να το λένε και οι πιο μεγάλοι από την Τουρκία, σου λέει, άμα βγει και αλλάξει, εδώ είμαστε παιδιά, το μεταβάλλουμε όλοι μαζί. Δηλαδή λειτουργεί ενδεχομένως και ως προπομπός η Τουρκία. Δεν είναι μόνο η Τουρκία. Δεν είναι μόνο η, ναι, Τουρκία, είναι και άλλες χώρες οι οποίες κάνουν παρόμοια πράγματα. Η Βραζιλία, λόγου χάρη, ας πούμε, έχει μια. Με κάθε χώρα που αναπτύσσεται κάνει τα δικά της. Δηλαδή, όταν αισθάνεται αρκετά ισχυρή, αυτή την ισχύ την ενδύει, θα λέγαμε, την τίνει, έτσι, με ένα σύστημα κανόνων που την ωφελούν φυσικά. Αυτή υπαγορεύει τους κανόνες, η ισχύ υπαγορεύει τους κανόνες, mm-hmm, το οποίο το ονομάζει δίκαιο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Τουρκία μπορεί να λέει κλπ. Κλπ. Σας θυμίζω ότι όταν ο Καναδάς ήταν ανίσχυρος, αυτά τα σήμαντα νησάκια, τα Σεμπιέραν Μικελό, ας πούμε, στις ακτές του Καναδά, η Γαλλία μπορούσε να λέει ότι αυτά τα νησάκια έχουν δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι. Τώρα που ο Καναδάς είναι μια χώρα αναπτυσσόμενη, από τις ραγδαία αναπτυσσόμενες σήμερα, ισχυρή, κυριολεκτικά το δίκαιο στην περιοχή έχει πάει περίπατο. Αυτό το δίκαιο που επικαλούνται είναι η Γαλλία τον παλιό καιρό, έτσι. Αλλάζουν τα πράγματα. Λες ότι είναι δυνατόν υπνοτισμένοι, είναι στο ελληνικό, οι αρμόδιοι, στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Υπνοτισμένοι είναι, δεν βλέπουν το προφανές. Θα μου πείτε, αν κάτι με εκπλήσει στη σημερινή κατάσταση, είναι ακριβώς αυτό το ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Το οποίο είναι σαν υπνοτισμένο κυριολεκτικά. Δεν αντιδρά, δεν αντιδρά. Θεώρησα ότι αυτό που συνέβη με τη Λιβύη, η άμεση προσβολή, η απειλή στην εθνική κυριαρχία 6 μίλια έξω από την Κρήτη, όσο να είναι, ότι αυτό ήταν, το έγραψα σε μια εφημερίδα, ότι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Από ό,τι φαίνεται, το ποτήρι αυτό δεν ξεχύλισε με τίποτα. Μα τι λέτε τώρα, εδώ πέρα ο νούμερο 2 εξαπορήτων σύμβουλος θεμάτων εθνικής ασφαλείας, νέος τίτλος, ο κύριος Ντόκος, είπε προσοχή παιδιά, όχι λεονταρισμοί. Και να στείλουμε και με ένα. Στιγμή και την ίδια, ναι, ναι, στιγμή. Να στείλουμε με ένα κανάλι, λέει, και πώς θα αντιδράσουμε, να το ξέρουν οι άλλοι. Ναι, και την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός της χώρας μας βγαίνει από τη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν και λέει ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια, ότι εντάξει, μην το δραματοποιούμε κλπ. Δηλαδή, τι ακριβώς. Δηλαδή, σας λέω, κυριολεκτικά το επαναλαμβάνω. Έχω την αίσθηση πλέον ότι το ποτήρι αυτό δεν θα ξεχυλήσει με τίποτα. Δηλαδή, αρχίζω και το εμπεδώνω, αν θέλετε. Ναι. Λένε εδώ ακροατές, κύριε Μαργαρίτη, με αφορμή το τελευταίο που θέσατε και για την Κρήτη, και έτσι είναι, 6 μίλια. Καλά το λέτε. Αυτά τα χωρικά ύδατα σου λέει, και άμα θες μέχρι εκεί. Θεωρείτε ότι πια φτάνουμε σε μια κατάσταση μη αναστρέψιμη με τους γείτονες? Κανείς δεν είναι πολεμόφιλος, κανείς δεν είναι πολεμοκάπηλος. Αλλά από του σημείου αυτού μέχρι του σημείου διαρκώς υποχωρείς το όνομα του να μην συμβεί, εκτός αν αποφασίσουμε όλοι μαζί ότι έχουμε έναν εθνικό ακροτηριασμό, δεν βαριέσαι. Που δεν θα σταματήσει εκεί η ιστορία, αλλά λέω. Ζούμε το καλύτερο παράδειγμα, ναι, το πως η μία αντίδραση, ο κατευνασμός που λέμε, προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε βάρος σου. Με βάση αυτή την επίδειξη δύναμης, την επίδειξη αδιαλεξίας που έγινε στη συμφωνία με τη Λιβύη και όλα τα όσα απορρέουν από αυτήν. Αμέσως μετά, το έχουν επισημάνει πάρα πολλοί συνάδελφοι και δημοσιογράφοι και ακαδημαϊκοί αυτό, ότι αμέσως μετά και χωρίς να χάνει καιρό, η Τουρκία σχεδόν απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και κυρίως προς την Αίγυπτο κατευθύνονται αυτές οι προσκλήσεις, ότι να ορίστε, αυτές οι συμμαχίες οι οποίες φτιάχνεις, αυτές οι καταστάσεις τις οποίες προσπαθείς να δημιουργήσεις, αυτή η προσπάθεια να ανοιχτείς στην Ανατολική Μεσόγειο,
ότι αυτά τα πράγματα με αυτούς τους αδύναμους, με αυτούς τους ανύπαρκτους, με αυτούς με τους οποίους κάνεις ασκήσεις ναυτικές και οι οποίες στην πράξη δεν έχουν κανένα νόημα και κανένα... ότι αυτοί δεν είναι συνομιλητές. Άρα έλα να συνομιλήσουμε απευθείας και να τα μοιράσουμε. Και το φαντάζεστε ότι εάν αυτό το πράγμα συμβεί, τι ακριβώς θα μοιράσουνε? Θα μοιράσουν δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Γιατί η Αίγυπτος να μην θεωρήσει αρκετά συμφέρον το να μοιράσει απευθείας με την Τουρκία σε βάρος χωρών με τις οποίες σήμερα είναι σύμμαχος, έτσι? Σύμμαχος δεν είναι, έχει μια αλλοκατανόηση και συνεννόηση. Λοιπόν, γιατί να το, αν τη συμφέρει, γιατί να μην το μοιράσει? Στην πολιτική είναι το δούνε και λαβεί, ας πούμε, έτσι είναι τα συμφέροντα που προέχουν. Ποιος θα τις κάνει κακό, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ποιος θα την... Δύο ισχυρές χώρες των 80 εκατομμυρίων και βάλε η κάθε μία, ποιος θα μπορέσει να τις εμποδίσει? Λοιπόν, βλέπετε ότι η υποχρεωτικότητα όχι μόνο μας φέρνει πιο κοντά σε μια σύγκρουση. Δηλαδή, αν προκλητικά ξαφνικά εμφανιστούν φρεγάτες μαζί με ερευνητικά ή γεωτρύπανα νοτίως της Κρήτης, εκεί πια δεν μπορεί παρά μόνο να συγκρουστεί η Ελλάδα. Έτσι. Εκτός λοιπόν, αν πει, όχι μόνο μας οδηγούν πια κοντά στην πολεμική αναμέτρηση αυτή η υποχωρητικότητα, ναι, αλλά και κυρίως αυτές τις σταθερές με τις οποίες μέχρι τώρα ισχυριζόμαστε ότι χάρη σε αυτές έχουμε το κεφάλι μας ήσυχος, διότι η Αίγυπτος, διότι το Ισραήλ, διότι έτσι, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες που τους δώσαμε βάσεις, διότι δεν ξέρω κι εγώ ποιος, έτσι. Η Γαλλία που θα στείλει ένα πλοίο, λέει, να κάνει βόλτες, ας πούμε, τον Ιανουάριο. Λοιπόν, όλες αυτές οι σταθερές ξαφνικά θα εξαφανιστούν. Και τότε να δείτε τι θα πει αυτό που είπε ο κύριος Αποστολάκης, ότι θα μείνουμε μόνοι μας. Δηλαδή, άμα είσαι αδύναμος, τότε είναι που μένεις μόνος σου. Άρα λέτε, κύριε Μαργαρίτη, ρητά και με απόλυτο τρόπο, ότι η όποια αποχωρητικότητα οδηγεί πια μαθηματικά σε πολεμική... Και σε πόλεμο, ναι, και σε καταστροφή. Λένε εδώ ακροατές, από την άλλη μπορείτε να δώσετε μία ερμηνεία γιατί οι μεγάλοι παίκτες ισχύως, είτε Αμερικανοί είναι, είτε Ρώσοι είναι, φαίνεται να τα δίνουν όλα στην Τουρκία, τους συμφέρει? Πάρα πολύ απλά. Θα τα δώσουν σε εκείνον που μπορεί να βάλει τάξη στην περιοχή. Α, να πάρει το ρόλο, ξέρετε, του χωροφύλακα δηλαδή. Τους είναι παγερά αδιάφορο αν η ExxonMobil θα βάζει στα γεωτρύπανά της τη γαλανόλευκη σημαία ή την κόκκινη σημαία. Αρκεί η ExxonMobil να μπορεί να βγάλει πετρέλαια ή αέριο. Έτσι. Λοιπόν, τους είναι παγερά αδιάφορο. Λοιπόν, όταν η Τουρκία προτείνει στις μεγάλες δυνάμεις, έτσι, στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες συμπεριλαμβάνει και την Total, τη γαλλική και την Eni, την ιταλική και όλες, όταν τους πει ότι εγώ θα σας εξασφαλίσω ένα πεδίο γαλήνιο μέσα από το οποίο εσείς μπορείτε να κάνετε άριστα τις business σας και να συμφωνήσετε μαζί μου, όταν αποδείξει δια της δυνάμεως ότι αυτός είναι ο παίκτης ο μεγάλος, τότε όλοι θα πάνε με αυτόν. Εσένα τι να σε κάνουμε? Εσύ είσαι ο χρήσιμος, ο οποίος με τα δικά σου τα ημάτια θα φτιαχτεί η σταθερότητα. Εσένα τι να σε κάνουμε? Εσύ δεν τολμάς να καλύψεις αυτά τα οποία, δηλαδή παραχωρείς τα οικόπεδα νότια της Κρήτης, έτσι. Βγαίνουν διάφορες συμφωνίες, πράγματα κλπ. Ακόμη και αυτή η κυβέρνηση του 1 τρίτου της Λιβύης, ας πούμε, μπορεί να σου ανατρέψει όλα τα όρια, όλες τις συντεταγμένες, όλα τα τέτοια. Τι εμπιστοσύνη να έχουν σε σέναν? Άμα έρθει μια άλλη δύναμη και πει ότι με μέναν θα έχετε σταθερότητα, θα κάνετε τις business όπως θέλετε, θα περνάτε τους αγωγούς σας από χερσαίους δρόμους μια πιο χαρά. Πιο φθηνά. Το καταλαβαίνετε. Η Ελλάδα πρέπει να είναι ταραξία σε αυτή τη στιγμή, όχι υποτακτικός. Η Ελλάδα πρέπει να πείσει ότι ή θα μετάσχει ισότιμα σε ό,τι συμβαίνει, υπερασπίζοντας τα κυριαρχικά της, τα νόμιμα της δικαιώματα, ή δε μη θα είναι κλωτσοσκούφι. Πάρα πολύ απλά. Και θα πληρώσει και η χώρα και ο λαός της. Λέει εδώ ένας ακροατής, ρωτήστε τον κύριο Μαργαρίτη, γιατί σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ακόμη και η Τουρκία που δεν έχει υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, μιλούν για ΟΣ και εμείς μιλούμε μόνο για υφαλοκρηπίδα?
Δεν έχουμε πάρει την άδεια από τους μεγάλους να μιλάμε για όζα. υπάρχει μια σύσταση εκεί και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εντάξει, αυτοσυγκράτηση που λέμε. Για μας, ό,τι μας υπαγορεύσει μια δύναμη η οποία δεν μας βοηθάει σε τίποτα, απλώς μας συστήνει αυτοσυγκράτηση, έτσι. Υπογράψαμε μια τεράστια στρατηγική σημασία στρατηγικών εταίρων μαζί της και αναρωτιέται κανείς τι ακριβώς. Ωραία, οι Αμερικάνοι τα πήραν όλα. Εμείς τι ακριβώς πήραμε από τη συμφωνία? Όπως το λέτε, ακριβώς. Πήραν έτσι πολύ περισσότερα από το παρελθόν. Ό,τι ήθελαν. Ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ βρε αδερφέ, αυτό τρομερή... Βρε αδερφέ, πέστε μας κάτι που πήραμε εμείς. Έτσι, απλοϊκά. Εμείς τι πήραμε? Ναι, χιδέα. Λοιπόν, η δύναμη αυτή στην οποία τα δίνουμε όλα με κάποια ελπίδα, μας συνιστά κάθε και στα δύσκολα και στα εύκολα, μας συνιστά αυτοσυγκράτηση. Ότι είναι ζήτημα, ότι είναι πρόβλημα. Και κοιτάξτε να δείτε, το διάβασα πάλι, δεν είναι δική μου ιδέα, το διάβασα κάπου και σήμερα το διάβασα. Αποδεδειγμένα στη Συρία, στην πραγματικότητα, η μόνη χώρα που μπορεί να συζητήσει με την Τουρκία, και αν θέλετε έχει και δικά της συμφέροντα και μπορεί να βάλει κάποιους κανόνες και να παρέμβει ενεργά στην περιοχή, όπως το έχει αποδείξει ότι κάνει, η Ρωσία. Εμείς στο όνομα της ρωσικής περικύκλωσης, στο όνομα της ρωσικής περικύκλωσης, έχουμε κόψει την καλημέρα. Έχουμε βοηθήσει στο να επεμβάσει στο εσωτερικό, ακόμη και της ρωσικής εκκλησίας, έτσι, δηλαδή τι άλλο να κάνουμε πια. Φτιάχνουμε εκείνο το συγκρότημα που στρέφεται εναντίον της Ρωσίας στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε δώσει όλη την περιοχή εκεί να γίνει αντιρωσική βάση. Λοιπόν, τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή στην ουσία... Η μόνη χώρα με την οποία θα μπορούσε να γίνει και κάποια γέφυρα, να μπορέσει να αμβλύνει, να μπορέσει να σταματήσει, να μπορέσει να... αυτήν την έχουμε βγάλει από το κάδρο των συμμαχιών μας. Ναι. Κοιτάξτε, φυσικά και χρειάζονται συμμαχίες όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση. Κοιτάξτε τώρα, μισό λεπτό. Αλλά η συμμαχία δεν σημαίνει θρησκευτική πίστη. Προφανώς. Και αυτό μας το δείχνει η Τουρκία. Αλλά κοιτάξτε τώρα κάτι παράδοξο, κύριε Μαργαρίτη. Στη Λιβύη το 1/3, σωστά το είπατε, μας είπε παιδιά 6 ναυτικά μίλια νοτίως Κρήτης, μέχρι εκεί πάτε. Ωραία. Τι ωραία δηλαδή. Το άλλο 1/3, που δεν είναι 1/3, είναι 2/3, ο Χαφτάρ, ξαφνικά πληροφορούμαστε σήμερα ότι ενισχύεται από ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκινάνε σήμερα και κοινές ασκήσεις με την Αίγυπτο. Λέει κάποιος πονηρά. Μπας και οι Τούρκοι βιάστηκαν, βλέποντας ότι οι Ρώσοι πάνε μέχρι εκεί. Και εμείς πού είμαστε σε όλο αυτό το παιχνίδι? Να σας το πω πάρα πολύ απλά, με βάση και τα διδάγματα του Ανατολικού Ζητήματος που αναφέρατε στην αρχή. Mm-hmm. Η Ρωσία έχει σταθερά και μόνιμα προβλήματα, συμφέροντα μάλλον, στην περιοχή, διότι είναι έξοδός της προς θερμές θάλασσες. Είναι η Προποντίδα, είναι το Αιγαίο, είναι η Ανατολική Μεσόγειος, είναι αν θέλετε η Μέση Ανατολή, τα οποία είναι στρατηγικά ενδιαφέροντα σημεία για τη Ρωσία, ζωτικά σημεία για τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι παίκτης. Όταν εσύ αυτόν τον παίκτη που έχει συμφέροντα κάνεις ό,τι μπορείς να τον κάνεις εχθρό σου, τότε απλώς έχεις προσθέσει στα προβλήματά σου ένα πάρα πολύ μεγάλο. Εάν αυτή τη στιγμή το γυρίσει η Ελλάδα και ανοιχτά υποστηρίξει λόγω χάρη το Χαφτάρ να παίξει ένα παιχνίδι, να παίξει ένα παιχνίδι σκάκι, είμαστε στην εποχή των σκακιστών, δηλαδή να παίξει και αυτή λίγο σκάκι. Όχι, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την κυβέρνηση της Τρίπολης. Η οποία κυβέρνηση της Τρίπολης μας λέει 6 ναυτικά μίλια νότιος Κρήτης. Μάλιστα. Ωραία, ναι. Αλλά να μην το χαλάσουμε, να μην κάνουμε κανένα ζήτημα. Να μην δώσουμε αυτό το πράγμα. Να μην δώσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα έγκυρα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους μετανάστες, οι οποίοι σιγά σιγά διαλύουν την ελληνική κοινωνία. Αυτό το πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λύσει η Ελλάδα, δεν έχει παραγωγική βάση, δεν έχει τίποτα, δεν μπορεί να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Να μην αντιδράσουμε, διότι η Τουρκία υπέγραψε με εμάς, δεν υπέγραψε τίποτα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει, αυτό είναι που λέω, ότι είναι αδύνατο αυτό το ποτήρι να μην ξεχυλίζει κάπου. Και συνεχώς πιστεύω ότι θα ξεχυλίσει τώρα και συνεχώς διαψεύδομαι. Εκεί πια ως ιστορικός, ως πολιτικό πρόσωπο, ως άνθρωπος σηκώνω ψηλά τα χέρια πάρα πολύ, απλά δεν καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, θα κλείσουμε ως εξής. Ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας, ο κύριος Χουλουσία Κάρ, πριν από λίγο δήλωσε: υπάρχει τρόπος για ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή, ερμηνεύοντας ορθά το διεθνές δίκαιο και για μας και για την Ελλάδα. Μπορούμε να συνεννοηθούμε για το διαμοιρασμό του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τόσο απλά.
μας το πει. Πολύ απλό είναι. Με βάση το δίκαιο της περιφερειακής δύναμης κλπ. Δηλαδή, αν και φοβάμαι ότι στο τέλος, να δείτε που θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός, θα γίνει με μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας-Τουρκίας, μεταξύ Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξέρω και εγώ τι. Όλα θα γίνουν αυτά ερήμην της Ελλάδας. Μιλάμε για ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Μιλάμε για περιουσία του λαού μας και περιουσία της χώρας μας. Πρώτη τελευταία μου ερώτηση, για να μην σας κουράζω κι άλλο, κύριε Μαργαρίτη. Πιστεύετε ότι εκεί αποσκοπούν, ακόμη και στο δικό μας εσωτερικό, οι μοχλεύσεις επικοινωνιακά, τουλάχιστον καταρχάς να κατανοήσουμε εμείς όλοι οι άλλοι, οι αδαείς, οι πολίτες, ότι δεν βαριέσαι ρε παιδί μας, πάμε σε μια συνεκμετάλλευση, συνδιαχείριση, να πάει και το παλιάμπελο. Προσπαθούν κάποιοι να μας αφομοιώσουν σε αυτή την αντίληψη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι γίνεται αυτό. Νομίζω ότι γίνεται αυτό. Δεν ξέρω εάν το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει εκποιήσει τη χώρα μας για τον επόμενο αιώνα, τον 21ο, είναι που καθεστώς εκποίησης για όλον τον αιώνα η χώρα μας. Λοιπόν, εάν πιστεύει ότι μία φιλανδοποίηση, δηλαδή να μετατραπεί η Ελλάδα σε ένα είδος προστατευόμενου, σε ένα είδος προτεκτοράτου της ισχυρής φίλης και συμμάχου Τουρκίας, ότι αν αυτό είναι η λύση. Είναι μια εκδοχή, έτσι. Είναι μια εκδοχή. Φοβάμαι όμως ότι αν γίνει έτσι θα πρέπει τα 200 χρόνια από την ελληνική ανεξαρτησία όχι μόνο να τα γιορτάσουμε ως Playmobil, αλλά να γιορτάσουμε την αποκατάσταση της τάξης που ίσχυε στα 1820 στην περιοχή. Αυτό, δηλαδή ότι έγινε ένα τύχημα στην ιστορία ελληνική επανάσταση και ότι σιγά σιγά 200 χρόνια μετά από αυτήν το αναγνωρίζουμε και ξαναγυρίζουμε στον καιρό της φιλικής εταιρείας, ή μάλλον επειδή δεν θα ανεχθούν ούτε τέτοια πράγματα πριν από το 1814 και τη φιλική εταιρεία. Γυρίζουμε στην κανονικότητα. Μάλιστα. Σε μια οθωμανική κανονικότητα. Αυτοκρατορία η οποία, βρε αδερφέ, δεν περνάγαμε κι άσχημα. Μάλλον το 1821 ήταν λάθος. Είναι σαφές αυτό που θέλετε να πείτε. Κλείνοντας, μου λέει εδώ ένας ακροατής να ρωτήσετε ευθέως τον κύριο Μαργαρίτη. Αισθάνεται ότι οδεύοντας για τα 200 χρόνια θα έχουμε αναπόφευκτα και με μόχλευση μεγάλων παικτών, και γιατί η Τουρκία αισθάνεται ότι είναι ο μεγάλος περιφερειακός παίκτης, και γιατί εμείς λειτουργούμε φοβικά σύνδρομα, βλέπει να έρχεται σύγκρουση? Κοιτάξτε, η σύγκρουση είναι... όλες αυτές οι υποχωρήσεις, όλα αυτά τα πράγματα θα φτάσουν κάποτε σε ένα σημείο που δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Θα γίνει μια πιθανότατα εκεί θα χρειαστεί. Οι συγκρούσεις, ξέρετε, γίνονται όταν παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, όταν φτάσει το πράγμα στο απροχώρητο, ίσως για να παραχθεί το τελικό πολιτικό αποτέλεσμα να χρειαστεί και μια σύγκρουση. Είναι πάρα πολύ πιθανό να χρειαστεί αυτό. Απλούστατα για να γίνει μια σύγκρουση τύπου ήμια, να εμφανιστούμε. Θα με συγχωρήσουν ίσως οι ακροατές για την έκφραση που θα πω. Να εμφανιστούμε ξεβράκωτοι για ακόμα μια φορά μπροστά σε μια κατάσταση που μας υπερβαίνει και κατόπιν να κάτσουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και να υπογράψουμε μια συνθήκη ανεφόρων παράδοσης, μια ήττας, όπως ακριβώς προαναγγέλλεται τόσο καιρό τώρα. Γιώργος Μαργαρίτης, το ελληνικό κράτος για την ώρα ασχολείται με το πώς θα ξεβρακώνει τους πολίτες του. Κύριε Μαργαρίτη, δεν ασχολείται με το ενδεχόμενο να μας ξεβρακώσουν ως χώρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ξέρετε, αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Προφανώς και συνδέονται. Όσο ο κόσμος είναι παραζαλισμένος, κλεισμένος στο σπίτι του, φοβισμένος, αμέτοχος στην πολιτική, τόσο πιο εύκολα θα γίνουν ανακατατάξεις. Ο μόνος που θα κερδίσει από αυτές είναι μια άρχουσα τάξη πιθανών. Αλλά η χώρα δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Και ο λαός της μάλλον σε περιπέτειες θα μπει.